Η ιδιωτικοποίηση των ελέγχων είναι βεβαίως η συνέχεια της διαχρονικής πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως, τομίζω από τη δικιά μας τη μεριά, σε αυτή την υπόθεση δεν είναι το κέρδος των μερικών ημερών, οι οποίες θα επιταχύνουν τις αδειοδοτήσεις. Βεβαίως, κέρδος που είναι προς όφελος των επενδυτών, των μεγαλοεργολάβων, αλλά το βασικό ζητούμενο, η ουσία, είναι ότι σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις χωροθετούνται με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και σε περισσότερες περιοχές και σε προστατευόμενες περιοχές έργα σε βάρος των οικοσυστημάτων και της υψηλής περιβαλλοντολογικής αξίας περιοχής. Και δεύτερον, υλοποιούνται χωρίς πολλά από τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των στρωμάτων των λαϊκών που κρίνονται ιδιαίτερα δαπανηρά για το κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο έρχεται να διευκολύνει και αυτό, άμα θέλετε, είναι και η καρδιά του νομοσχεδίου όσον αφορά τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Να διευκολύνει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, που μοναδικό στόχο έχουν την κερδοφόρο διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των ομίλων, οδηγώντας στην περιβαλλοντολογική καταστροφή των ορεινών όγκων με τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και σε μια τεράστια επιβάρυνση των λαϊκών στρωμάτων λόγω της εκτείναξης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι λοιπόν αυτές οι επιλογές εντάσσονται οργανικά μες στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, για την πράσινη ανάπτυξη που ακολούθησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται δυνατότητα να εγκατασταθούν ακόμη και σε περιοχές Natura's τέτοιου είδους δραστηριότητες και βεβαίως η αδειοδότηση γίνεται βεβαίωση. Και εδώ πέρα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι ζήτημα ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος η ανάπτυξη των ΑΠΕ από μεριάς των κυβερνήσεων και των σημερινών και των προηγούμενων. Το ενδιαφέρον τους είναι το κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς και δίνουν προτεραιότητα στα αιωλικά πάρκα και στο φωτοβολταϊκά, σε αντίθεση με τα υδροελεκτρικά έργα, τα οποία βεβαίως μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ καλύτερα και είναι και αυτές ανανεώσιμες πηγές. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαίο ότι είναι πολύ ακριβό το ρεύμα που παράγεται από τις ΑΠΕ και βεβαίως η εγκατάσταση χωροταξικά των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών πάρκων είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της προστασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο βέβαιως έχουμε τα ζητήματα για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και που μέχρι σήμερα ύπαρξη των φορέων διαχείρισης δεν εξασφάλιζε την προστασία και την ολοκληρωμένη αξιοποίηση των προστατευόμενων περιοχών. Δημιουργούσε ένα πρόσθετο μηχανισμό εξυπηρέτησης διαφόρων εταιριών ομίλων αλλά και συγκεκριμένων ΜΚΟ που αξιοποιήθηκαν οι φορείς διαχείρισης ως εργαλεία ιδιωτικοποίησης τομέων του περιβάλλοντος που την ευθύνη θα έπρεπε να την είχε το κράτος με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν η ίδρυση του φορέα, του ΟΦΠΚΑ, επιταχύνει ακόμη πιο αποφασιστικά την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση τομέων του περιβάλλοντος. Αντίστοιχη λογική διέπει και τις ζώνες εντός προστατευόμενων περιοχών με τις συγκεκριμένες χρήσεις τις οποίες επιτρέπει σε ζώνες προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή μέσα σε προστατευόμενες περιοχές μπορεί να καθοριστούν χρήσεις που επιτρέπονται σχεδόν τα πάντα όσον αφορά την επιχειρηματική αξιοποίηση. Σε αυτό ακριβώς πρέπει να δούμε το ζήτημα της αλλαγής, της κατάργησης των εθνικών δρυμών και της μετονομασίας τους εθνικά πάρκα. Επί της ουσίας, μπαίνει τέλος η προστασία τους ως εθνικούς δρυμούς και με τον όρο εθνικά πάρκα μπορούν να αναπτυχθούν εντός τους και επιχειρηματικές δραστηριότητες στους πυρήνες αυτών των εθνικών δρυμών, όπως είναι ο ορεινός τουρισμός, τα καταφύγια, τα δασικά χωριά και μια σειρά άλλα ζητήματα. Βεβαίως, είναι φανερό ότι το σύνολο αυτού του νομοσχεδίου είναι ενάντια στο περιβάλλον και στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Το ΚΚΕ επιμένει ότι πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο περιβάλλον. Η κυβέρνηση επιμένει στο να συζητηθεί. Εμείς ως ΚΚΕ θα καταθέσουμε πρόταση για δημιουργία ονομαστικής ψηφοφορίας και επί της αρχής και μια σειρά άρθρων τα οποία σηματοδοτούν ακριβώς αυτή την ολομέτωπη επίθεση απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία του και τη διευκόλυνση των επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτών.